Με την χάρη του Θεού, απόψε το βράδυ θα ήθελα να μιλήσω τα περιστατικά της ερχομένης Κυριακής. Η περασμένη Κυριακή ή το η Κυριακή λεγόμενη της Ορθοδοξίας, έτσι τη λέγει η Εκκλησία μας, υπενθυμίζοντας τους ανθρώπους των τρόπων της σωτηρίας, ότι ο άνθρωπος για να σωθεί χρειάζεται να πράττει ορθά και να πιστεύει ορθά. Οποιοδήποτε τρόπος δεν σώζει. Πίστεως. Γιατί πολλοί άνθρωποι, όπως έχουμε πει κι άλλοτε, έχουν πιάσει τη δικιά τους θρησκεία. Αλλά κάθε θρησκεία οποιοδήποτε ανθρώπου έχει μόνον κόλαση, δεν έχει παράδεισο. Μόνον η θρησκεία του Ιησού εν τη Ορθοδόξη Εκκλησία έχει και παράδεισον. Τη Δευτέρα Κυριακή των Νησιών, που είναι η ερχομένη Κυριακή, κάνει επίσης μία προσπάθεια να αποδείξει και πίστη και έργα στον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος πρέπει κατά αναλογία των δυνάμεών του να δείχνει την αγάπη του προς τον πλησίον του, ώστε να μπορεί να πει «Επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίπτασα και ποτίστα τέμι» κλπ. Ώστε ο άνθρωπος να εξασφαλίζει και καλήν θέση στον παράδεισο. Το περιστατικό το οποίο αναφέρει η ερχομένη Κυριακή το αναφέρουν τρεις Ευαγγελιστές. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, από τον οποίο παίρνει την Κυριακή η Εκκλησία, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Και οι τρεις αυτοί ομιλούν για το περιστατικό αυτό. Το περιστατικό αυτό είναι η θεραπεία ενός παραλύτου και συγκεκριμένως εκείνου του παραλύτου, τον οποίον κατέβασαν από τη στέγη οι τέσσερες οι οποίοι τον πήγαν μέχρι εκεί. Συγκεκριμένως ο Ευαγγελιστής λέγει το εξής: «Και εισήλθε πάλινης Καπερναούμ διημερών», επί τα από μερικές ημέρες λέγει, «ξαναήρθε στη Καπερναούμ ο Κυριός μας και οικούσι ότι εισήκον εσύ και εμαθεύσει ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι». Αν κανείς διαβάσει και παρακολουθήσει τα περιστατικά, θα τον βρει το Χριστό μας να γυρίζει από τα Γέργεσα και από τα Γάδαρα, που είχε κάνει το θαύμα εκείνο που είχε βγάλει τη Λεγεώνα από τον εκεί δαιμονιζόμενο. Διότι επέτρεψε η Λεγεώνα αυτή των σατανάδων να εισέλθει εις τους χείρους και να ζημιωθούν οι Γεργεσινοί από το κρέας των χειρών που έπεσαν στη λίμνη και κατεπνίγησαν, τον εξεδίωξαν τον Κύριό μας να φύγει, αδιαφόρος αν τους ελευθέρωσε το δρόμο από τους δαιμονισμένους εκεί. Όμως διότι έφυξε το συμφέρον, τον έδιωξαν τον Χριστό. Πράγμα βέβαια το οποίο κάνουμε και εμείς σήμερα. Αν ο Χριστός κάπου δεν συμφωνεί με τις αδυναμίες της σαρκός μας, του εγώ μας, του κόσμου μας, του συμφέροντός μας, τον μεριάμε, τον κάνουμε στην άκρη και απομακρυνόμεθα. Δεν το έκαναν τότε εκείνοι και εμείς το κάνουμε σήμερα. Και εξετάστε να δείτε για ποιο λόγο λείπει ο Χριστός από τα άτομα, από την οικογένεια, από την κοινωνία, από τις επιχειρήσεις. Διότι αντιτάσσεται στον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμεθα και φανταζόμεθα και ενεργούμε εμείς αυτή τη ζωή. Ο Χριστός λοιπόν είναι από εκείνο το ταξίδι φερμένος τώρα, όπως θα λέγαμε, από εκεί. Η Καπερναούμ, όπως ξέρετε, αλλού λέγεται η Δία Πόλη. Ο Λουκάς την αναφέρει ως η Δία Πόλη ή το ορμητήριό του. Ένας πατήρ της Εκκλησίας, αναφορικός με τας πόλεις που ο Χριστός πέρασε, περπάτησε και τα τι αυτά, λέγει το εξής: «Και γάρ ημέν Βηθλέμ είναι γεν αυτόν. Η δε Ναζαρέτ έθρεψεν αυτόν. Η δε Καπερναούμ είχε εις το εξής οικούντα». Τον είχε πλέον πελάτη, μόνιμον.
Η Καπερναούμ λοιπόν είναι το ορμητήριό του ούτως υπήν. Όπου κι αν πήγαινε, πάλι εκεί ήρχεται. Και από εκεί ξανά ξεκινούσε για τις άλλες του πνευματικές επιχειρήσεις. Επέστρεψε λοιπόν στην Ιδίαν πόλη, στην Καπερναούμ, και οικούστη, εμαθεύτη όπως λέμε, ότι ηθήκον εστί. Και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μη και τη χωρήν μη δε τα προσυνθήραν. Και συναθρίστηκε λέει τόσος κόσμος, ώστε να μην μπορεί να περάσει κανένας πλέον στην πόρτα. Φράκαρε που λέμε στην απλή μας γλώσσα η πόρτα από τον πολύ κόσμο. Ο Χριστός μας βέβαια μέσα στο σπίτι εκεί στο βάθος σε κάποιο δωμάτιο προφανώς ευρίσκεται το. Ο κόσμος ήταν τόσος όμως που η πόρτα έκλεισε κατά κάποιον τρόπο. Και ελάλη αυτής των λόγων. Και ελάλη αυτής των λόγων. Πράγμα το οποίο εμείς δεν έχουμε προσέξει. Ο Κύριος μας όπου και αν ευρέθη δεν μίλησε ποτέ περιτά. Δεν άφησε να πάει στιγμή χαμένη από τον επίγειο εδώ δύο. Όταν περάσουμε πέραν του τάφου, τότε θα καταλάβουμε πόσο αξία είχε ο χρόνος αυτός εδώ. Που δεν είναι πολύ και εκατομμύρια χρόνια να είναι η ζωή του ανθρώπου εδώ, δεν είναι τίποτα. Είναι πηγολαμπής. Είναι μια ατμή, όπως ανοίγει το καπάκι από την κατσαρόλα και φεύγει επάνω ο ατμός, τόσο είναι. Θέλετε ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Θέλετε δεν ξέρω πόσα δις. Θέλετε. Εν σχέση με την αιωνιότητα. Τότε θα καταλάβουμε πόσο κακώς χρησιμοποιήσαμε τον χρόνο αυτό. Που παρότι είναι ατμής εν σχέση με την αιωνιότητα, εντούτοις έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Διότι αυτός ο κόσμος σε δόθη για να τον εμπορευτεί ούτως υπήν ο άνθρωπος, καλός, για να κερδίσει τον κόσμο εκείνον. Εάν χάσει τον κόσμο τούτον, θα χάσει και εκείνον απαραίτητος, ο οποίος είναι επέκταση. Αυτό είναι προθάλαμος από εδώ. Ο τάφος δεν είναι τέρμα, είναι συνέχεια μιας καταστάσεως. Τέρμα αυτού του κόσμου και αρχή ενός άλλου κόσμου, που της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Και εντούτοις λέγω, εμείς αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρός υπόψη. Και παρακολουθήσετε να δείτε. Συναντήσουμε με έναν στον δρόμο. Ένα ντόνο ψέματα θα πούμε. Τι κάνετε, καλά δόξα στον Θεό. Καλά, καλά. Στη συνέχεια. Έχουμε στο νοσοκομείο των αυτών. Προχθές πήραμε τις εξετάσεις της αδέσκησης του αυτού. Έχουν προβλήματα κλπ. Είπε ψέματα στην αρχή. Καλά δόξα στον Θεό. Και τώρα αρχίζει στη συνέχεια να λέει. Και ξέρεις την ύφη, και ξέρεις την πεθερά, και ξέρεις έχουν ένα δικαστήριο, και ξέρεις τούτο κλπ. Χωρίς αυτά να προσφέρουν τίποτα. Δεν προσφέρουν αυτά. Το να μεταφέρεις στον άλλον αυτά που σου συμβαίνουν στο σπίτι και να μην εφαρμόζεις τα ενίκο μη εν μήμο που έλεγαν οι δικοί μας οι παλιοί. Όμορφα και ωραία. Τι κάνεις, σπαταλάς τον χρόνο. Που δεν ξέρεις σε δευτερόλεπτο, σε κλάσμα δευτερόλεπτο αν υπάρχει. Θα μπορεί να πεις μια καλημέρα. Όμως, αν εφήρμονες εκείνο που έλεγε το παλιά, και όποιον συναντήσει στον δρόμο, μη πεις αυτού το χέρι. Μην τον χαιρετήσει. Είναι τόσο σοβαρή η αποστολή σου. Πηγαίνεις τόσο βιασμένα για το χιβούρι σου, για το τάφο, για το πρώτο, για το τρίτο, για τις τεταραγίδες Μπραχαμίου, δεν ξέρω πού πάει ο καθένας. Τόσο που δεν πρέπει να υπάρχει σκέφη ούτε για καλημέρα. Και αν ήταν δυνατό να υπάρχει ένα μαγνητόφωνο επάνω μας μικρό, ενσωματωμένο, ώστε να ακούγαμε τι είπαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα ντρεπόμαστε το βράδυ. Και θα λέγαμε, Θεέ μου, τι μας δίνεις αυτή την ημέρα όπως τη χρησιμοποιούμε. Δεν μας χρειάζεται. Όπως έλεγε ένας μικρός, μαμά λέει, τι είναι αυτό, λέει το Ευαγγέλιο, είναι ο λόγος του Θεού, παιδί μου. Γιατί, λέει, μας το έχει δώσει. Λέει, μας το έχει δώσει, λέει, να το διαβάζουμε. Καλά, εφόσον εμείς δεν το διαβάζουμε, δεν το στέλνουμε πίσω στο Θεό.
έτσι ο μικρός. Τον χρόνο που δίδει ο Θεός, δεν το δίνει ούτε για λεφτά, ούτε για έρωτα, ούτε για εγώ, ούτε για τάξη. Για σωτηρία το δίδει. Η δυνατόν να βρει ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Και όπως σε κλάσμα δευτερολέπτου τον χάνει τον εαυτόν του εάν δεν προσέξει, και χάνει και προσωρινότητα, δεν χάνει μόνο αιωνιότητα. Διότι αυτή είναι η αμυαλιά οι μεγάλοι και ορισμένους που δεν προσέχουν. Εγώ δεν με ενδιαφέρει, λέει η αιωνιότητα, μα και την προσωρινότητα χάνει. Θα σου αδειάσει κάποιο τα εντερά σου επάνω στο κρεβάτι εκεί που πας. Στην ταβέρνα που πηγαίνει από εκεί. Θα σε μαζέψουν από κανένα βυθό θαλάσσιο. Κάναν σαρά κλπ. Ή από καμιά τηλεγραφοκολόνα επάνω. Έχει συγγνώμη ότι μπορείς, εάν δεν πηγαίνεις στον δρόμο του Θεού 100% δυνατόν, όταν μπορείς να ζεις και αυτή τη ζωή εδώ, ούτε αυτή θα ζει. Ή από κάνα τρελάτικο, ή από κάνα νοσοκομείο τύπου συγκρού, ή και δεν ξέρω πού θα σε μαζέψουνε. Δεν βλέπετε καθημερινό και διαβάζουμε καθημερινό κλπ. Μυαλό, τίποτα μυαλό, τίποτα. Μας καλέσαν σε ένα τραπέζι. Έγινε ποτέ συζήτηση περί Θεού, περί ψυχής, τίποτα. Πήγαμε να χαιρετήσουμε κάποιον, να του πούμε χρόνια πολλά, που είναι μια ευκαιρία. Έγινε καμιά συζήτηση ποτέ τέτοια, τίποτα. Να σου πολιτικά, να τι κάνει το Πασόκ, να τι κάνει ο Α, να τι κάνει ο Β, τι γίνουν τα γήπεδα, τι γίνεται το υπόδρομο, τι γίνονται αυτά, πώς οι άλλοι χώρες, τι έφτιαξε τη Βουγιουκλάκη, τι έκαμε ο Β. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ας το κοσμάκι να κάνει τη δουλειά του. Ας το κοσμάκι. Έλα στον εαυτό σου και βάλε το κεφάλι σου κάτω. Διότι κάτι το σοβαρό συμβαίνει γύρω. Εντούτοις όμως δεν. Διαβάζετε αν θέλετε όλες τις εκδηλώσεις του κυρίου μας. Θα το βρείτε πουθενά να ομιλεί πράγματα περιτά. Ουδαμού. Και εδώ γύρισε από εκεί και κοπιακός, κουρασμένος ο άνθρωπος. Και εκεί τον έδιωξαν και ταξίδι ήρθε και λοιπά και δεν μπορούσε να πάει να αναπαυθεί. Πήγε σε ένα σπίτι, δεν τον άφησαν. Ήρθε ο κόσμος, δώσε μια ευκαιρία να μιλήσει τον λόγο. Περί λόγου ο λόγος. Και ο λόγος είναι ο Χριστός. Περί Χριστού πρέπει πάντοτε να είναι ο λόγος. Και προκύπτουν πολλές φορές αγαθά από τέτοιες περιπτώσεις. Προσέχετε τη γλώσσα σας πώς τη χρησιμοποιείτε. Δεν εδώσει η γλώσσα εις τον άνθρωπο για περιτά πράγματα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Είναι εντολή. Δεν εδώσει η κή και έως έτσι και. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Γι' αυτό έδωσε αυτή η γλώσσα. Και εντούτοις δεν χρησιμοποιείται έτσι. Και έχουμε πράγματα περιτά και στην αγορά και στο τηλέφωνο και στις συνάντησεις και λοιπά. Χίλια δύο πράγματα τόσα άλλα περιτά. Και ποιοι μιλάνε πολύ, ξέρετε. Εκείνοι που σκέπτονται λίγο. Αυτοί μιλάνε πολύ. Τι που ομιλούν πολύ, σκέπτονται λίγο, λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας. Και εν την πολυλογία μας, υπάρχει αμαρτία, λέει στις παροιμίες. Αλλά για να μιλάς για το Θεό και όταν μιλάς για το Θεό μιλάς για τον εαυτό σου. Όταν μιλάς για το Θεό μιλάς για τον εαυτό σου. Μην ακούς αυτό που λέει το πολύ κύριε λες ότι το βαριέται και ο Θεός. Ο διάβολος το βαριέται να τα ακούει, δεν το θέλει. Δεν το βαριέται ο Θεός, το θέλει ο Θεός αυτό. Και προτιμότερο ο άνθρωπος να ομιλεί για το Θεό παρά να αναπνέει. Λέγει, πρέπει να αγαπάμε ό,τι αγαπά ο Θεός και να μην αγαπάμε ό,τι δεν αγαπά ο Θεός. Άφησε ο Θεός σε μας δρόμο, υπογραμμώνει πολύ πάνω, στη σύγχνεση αυτού περιπατήσουν. Πώς θα πολιτευτούμε και στη συνάντησή μας και στους οληψίες μας και στις υποχρεώσεις μας και σε όλα μας. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν ένα πράγμα που δεν το θέλει ο Θεός, που λέει αντιπολιλογία υπάρχει αδιαμαρτία, πώς εμείς θα λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό, εφόσον δεν αγαπάμε αυτά, εφόσον αγαπάμε αυτά που δεν αγαπά ο Θεός. Και εντούτοις περνούν απαρατήρητα. Προσέξτε το λοιπόν και θα δείτε τη δύναμη και την αξία αυτών που σας λέγω. Όταν βρεθείτε σε ένα περιβάλλον και θα ακούσετε τώρα συζητήσεις περί ανέμων και υδάτων, θα ακούσετε σόκιν, θα ακούσετε βομολογίες, θα ακούσετε κατηγορίες, θα ακούσετε ιεροκατηγορίες, θα ακούσετε κάτι πάντα. Κάντε μια προσπάθεια με όλη σας τη μαεστρία, όσο μαϊτζεύελη κι αν είναι, να δείτε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να φέρετε τη συζήτηση να τη βάζετε σε θρησκευτικό πλάνο. Να δείτε, όχι μόνο αυτό, θα δείτε και τους χριστιανούς ακόμη. Αυτή είναι η κυρία θρησκευομένη.
δεν θα σε βοηθήσει. Ας είναι ο διπλανός, θα μιλήσει κάτι τι άλλο. Θα σου αποστάσει. Εσύ αγωνίζεσαι να φέρεις τη συζήτηση σε ένα, μια τέτοια κατάσταση, να ωφελήσεις και να ωφεληθείς, και οι άλλοι γύρω σου σου κάνουν ζημιά. Δεν σε βοηθούνε που θα έπρεπε να σε βοηθούνε. Θα καταλάβετε δε πόσο είναι ωφέλιμο από το πόσο είναι δύσκολο. Από εκεί θα καταλάβεις. Από την αντίσταση που αντιλαμβάνεσαι, που νιώθεις, από εκεί θα καταλάβεις το πόσο φύγεται ο σατανάς και πόσο είναι σατανικό εκείνο το οποίο φροντίζεις να εκφορτήσεις. Διότι αν θα έχετε κάνει κανέναν αγώνα τέτοιον, θα με δικαιολογείτε αυτή την ώρα ότι έτσι είναι. Και επαναλαμβάνω, από την αντίσταση που θα βρίσκει, από εκεί θα καταλαβαίνει πως έχει έδρα ο σατανάς και δεν τον συμφέρει αυτόν να σ' αφήσει εσένα να φέρει τη συζήτηση εκεί που πρέπει, αν θέλει να μιλήσει. Διαφορετικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, ή θα πρέπει να αποσυρθεί ευγενός ή θα πρέπει να το κλείσει. Δεν θα πρέπει να συμμετάσχεις ούτε υπογραφές να βάζεις. Αν γίνεται κάποια συζήτηση σκεπτικοδημητική, εάν γίνεται κάτι που ωφελεί, που μένει, όχι υπόλοιπο, να εισέλθεις στη συζήτηση, να καθίσεις, να παραμείνεις, να. Διαφορετικά θα πάρεις μέτρα. Και πολλές φορές, προσέξτε το αυτό που σας λέγω, θα πρέπει να γίνεται σκέψεις γρηγορότερα. Δεν είναι μυαλωμένος αυτός που θεραπεύει, αλλά αυτός που προλαμβάνει. Αυτός είναι ο μυαλωμένος. Θα σκεφτείς τι θα συναντήσω εκεί, ποιον θα βρω εκεί, τι θα γίνει, μήπως δεν θα πρέπει να πάω αυτή την ώρα, πως θα πρέπει να πάω μια άλλη μέρα να τους επισκεφτώ. Θα τα κάνεις γρηγορότερα. Πρόσεξε, μην παρασυρθείς, για θα βρεθούν με τα γιον κρεμασμένα στο λαιμό σου εκείνη την ημέρα που θα νομίζω ότι είσαι Άγιος, και θα βρεθούν αυτά κρεμασμένα, γιατί ποτέ δεν θυμάται ο άνθρωπος να τα εξομολογηθεί αυτά, ούτε τα λαμβάνει ποτέ υπόψη του, ότι σπατάλησε τον χρόνο που του έδωσε ο Θεός ασκόπως ή επιζημίως. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει ότι ελάλη αυτής των λόγων. Καθήν στιγμή ο Χριστός το μιλούσε και κατά κάποιον τρόπο όλοι ήσανται κρεμασμένοι από τα χείλη του, όπως τα λέγαμε, να σου μια συντροφιά, παράξενο συντροφιά. Έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες. Να σου ένα παράλυτο, τον έφεραν τέσσερις. Ερώμενον λέγει υπό τεσσάρων, τον σήκωναν τέσσερις. Είναι μια σκηνή αυτή, ευλογημένη και κατηραμένη, όπως θα έλεγε. Έχει τύπο, έχει και ουσία. Χαρά στον άνθρωπο που έστω τέσσερις θα τον πάνε στο Χριστό και μην τον πάνε στο διάολο. Χαρά στον άνθρωπο. Γιατί αυτή η εικόνα τώρα που τον παράγει τον αυτόν άνθρωπο τον φέρουν τέσσερις, υπάρχει πολλές φορές μεταξύ μας και θα συμβεί και σε εμάς. Προσέξτε πού θα μας πάει. Γιατί αυτό είναι θέμα δικό μας. Αυτοί θα μας σηκώσουν. Θα ενωθούν κάποτε 8 χέρια και 8 πόδια από 4 ανθρώπους και θα μας φέρουν. Που θα μας πάνε όμως. Αυτό είναι ένα θέμα δικό μας. Χαρά στον άνθρωπο, παράλληλο στον που θα θελήσει σήμερα να έρθει Χριστόν σήμερα. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι ενώνουν τις προσπάθειές τους και τις δυνάμεις τους, τις γνώσεις τους και το πορτοφόλι τους και βοηθάνε ανθρώπους παραλύτους, κινουμένους παραλύτους, να τους πάνε στον Χριστό. Εδώ βλέπουμε ανθρωπίνη δυστυχία, υποβασαζομένη υπό της ανθρωπίνης εσπλαχνία. Ακόμη βλέπουμε και διδασκόμεθα ότι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου, μπορώ να το κάνω και με έναν άλλον συντροφιά μαζί. Όταν ενώσουμε τα χέρια μας δύο, δεν μπορούμε να τον σκώσουμε και να τον πάμε αυτόν. Τρεις, ούτε. Τέσσερις. Τόσοι χρειάζονται. Αυτό δυστυχώς το οργανωμένο και τις φιλανθρωπίες ακόμη δεν το έχουμε οι περισσότεροι.
στεκόμαστε ότι εγώ δεν μπορώ. Σύμφωνοι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει τον άλλον. Ναι. Μήπως μπορείτε δύο όμως μαζί να τον βοηθήσετε. Μα ούτε οι δύο. Τρεις μήπως μπορείτε. Μα ούτε οι τρεις θα τα βγάλουμε πέρα. Τέσσερις. Μήπως μπορείτε. Πέντε, έξι, δέκα. Πώς. Πού είναι η αγάπη εν διάφορες περιπτώσεις. Διότι η αγάπη ενώνεται. Εδώ ένας αγαπιέται ερωτικά και πετάει τα μυαλά του στην Ακρόπολη και φεύγει και πάει στο εσωτερικό, δεν ξέρω, σκίζει βουνά και λαγκάδια για να βρει έναν που αγαπιέται μαζί του για να χαθεί. Ένας που θα σωθεί, θα δει αγάπη πρέπει να έχει ο άνθρωπος αυτός. Αγάπη θα πρέπει να είναι παράξενο, να μην έχει εμπόδια. Και εντούτοις αυτό το οργανωμένο, το φιλανθρωπικό, να πάρω το τηλέφωνο και να πω, κυρία Τάδε, κάνε κάνα διακοσάρι αυτό τη εβδομάδα στην άκρη. Βάλτε στην άκρη, κυρία Τάδε, βάλε στη 100, βάλε στη... Θα γίνει το ποσό να πληρώσουν το γραμμάτιο, αφού δεν το πετάξουν έτσι. Να του πληρώσουν τον ίδιο αυτού, να του πληρώσουν τα νοσήλια, να του πληρώσουν κάτι τι άλλο. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορώ μόνο μου. Δεν μπορώ να το σηκώσω μόνο μου. Αυτό το ξύλο, άμα το πιάσουμε τρεις μαζί και πάμε, θα το σηκώσουμε, έτσι δεν είναι. Θα το σηκώσουμε. Αυτό το θέλει ο Θεός. Και το εδέχτη πρώτος ο Θεός. Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο εδέχτη μία αντιάφθηνη οργανωμένη φιλανθρωπία. Διαβάσετε τον Ευαγγελιστή Λουκά και θα βρείτε εκεί ότι ο Χριστός διεκονείτο και όλη την τροφιά του εκ των υπαρχόντων ορισμένων κυριών. Ορισμένες κυρίες τότε που άλλες είχαν ευεργετηθεί από τον Χριστό και άλλες από ευγνωμοσύνη προς την κίνηση αυτήν βλέποντάς την ότι είναι κίνηση πράγματι που ωφελεί έβαζαν εκ των υπαρχόντων των και πλήρωναν τα έξοδα της κινήσεως αυτής. Ήταν τόσοι άνθρωποι. Να πλησούνε μόνο, σαπούνε όπως θα λέγαμε. Να φάνε, να μπαλωθούνε, να κάνουνε. Είχαν ανάγκη να κινηθούνε. Πού τα βρίσκαν τα λεφτά και έβδινε στον. Και είχε το γλωσσόκομο εκεί πέρα ο Ιούδας. Από αυτή τη φιλανθρωπία. Αυτό λοιπόν να το έχετε πάντοτε υπόψη. Οι τέσσερι άνθρωποι αυτοί μας διδάσκουν την οργανωμένη αυτή φιλανθρωπία. Την εσπλαχνία προς τον διπλανόν. Είναι αλήθεια, είναι τόσες οι ανάγκες δίπλα μας που δεν μπορούμε πολλές φορές μόνοι μας να αντεπεξέλθουμε. Και στεκόμαστε εκεί. Δεν μπορώ. Πήγαινε στο Υπουργείο. Πήγαινε στο Ταμείο της Εκκλησίας, στη φιλανθρωπικό εκεί πέρα που είναι, στις κυρίες. Πήγαινε. Να πάει και εκεί. Αλλά δεν τακτοποιείται. Μα εγώ δεν μπορώ. Μήπως μπορούμε μαζί άλλοι. Και αυτό να το έχετε πάντοτε υπόψη σας. Και με τους ανθρώπους που συνδέεστε, που τα τρώτε μαζί, που τους κάνετε τραπέζι σήμερα ένας και αύριο άλλος, που γλεντάτε μαζί, που παίρνετε εξοχή μαζί, που πηγαίνετε το καλοκαίρι μαζί, που κάνετε τα μπάνια μαζί κλπ. Με αυτούς να έχετε ένα σύνδεσμο και οικονομικό για αυτές τις περιπτώσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ειδικός κουμπαράς, ειδικό φλιτζάνι. Εκεί στην πιατοθήκη, μέσα στην κουζίνα που η νοικοκυρά κάτι να βάζει και μέσα στη βδομάδα θα βγάζει κάτι ακόπως χωρίς να ζημιώσει και να βλάψει και να στερήσει ούτως ή τα παιδιά ή τον σύζυγον ή κάποιον άλλον. Μπορεί κάτι εκεί στην άκρη να βγάζει και όλα αυτά όταν ενώνονται στην δεδομένη στιγμή σε κάποιου εκ των τεσσάρων, εκ των πέντε, εκ των δέκα υποτίθεται μία ανάγκη, θα πρέπει ο άνθρωπος αμέσως να στέλνει, να τηλεφωνεί, να ενώνονται αυτές οι λογίες όπως τη λέγει η Γραφή και να είναι προσφορά και βοήθεια. Δυστυχώς όμως αυτά δεν γίνονται τα οργανωμένα σε εμάς. Δεν το μπορώ εγώ, καλώς. Μα είπα και επαναλαμβάνω, το μπορούμε περισσότεροι μαζί. Γιατί εδώ ένας πιθανό να είχε αυτήν την πεντηκοσύνη, αυτήν την φώτιση. Αν τον πάρουμε, να τον πάω εκεί κάτω. Μα δεν τον μπορώ μόνος μου. Παράλληλος άνθρωπος είναι. Δεν μπορεί με μια πατερίτσα κουτσακούτσα που λέμε να τον πάω σιγά σιγά. Να τον σηκώσω. Είναι κάτω. Ίσομα. Δεν μπορώ να τον σηκώσω μόνο. Να φωνάξω και τον αυτόν. Έρχεται αν μπορούμε οι δυο μας. Να φωνάξουν και έναν τρίτον. Να είστε και ο τρίτος. Χρειάζεται και τέταρτος. Μέχρι που ολοκληρώθη και έφτασε. Κρατήστε το αυτό που σας λέγω γιατί πολλές φορές μπορούμε και χάνουμε και το μισθό και στους ανθρώπους μας δεν βρισκόμαστε όσο πρέπει αρρωγή. Ακόμη θα πρέπει αυτό να μην σταθεί μόνο στο υλικό μέρος, αλλά και στο πνευματικό μέρος. Θα πει κανείς,
και να βοηθήσει έναν παράλυτα πνευματικά. Πώς να τον βοηθήσει? Δεν μπορείς εσύ, θα μιλήσεις και σε έναν άλλον. Θα του πεις ως απόψη τι συμβαίνει, ποιο είναι το περιστατικό. Και αν εσείς οι δυο δεν το έχετε, θα δανειστείτε και έναν τρίτον. Που ο τρίτος μπορεί να είναι συγγραφέας. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο ο τρίτος. Ο τρίτος μπορεί να είναι ένα βιβλίο που θα πάει να βοηθήσει αυτόν τον παράλυτο. Ο τέταρτος θα είναι η προσευχή. Και όταν γίνουν όλα αυτά, θα βοηθήσει να έρθει ο παράλυτος στον Χριστό. Και όταν έρθει ο παράλυτος στον Χριστό, θα γίνει θαύμα. Και χαρά στους ανθρώπους που κατά διαφόρους έτσι τρόπους, με την παράκληση προς τον Α, με τη συμβουλή που ζητούμε από το Β, τη φωτισμένη, την με διάκριση συμβουλή και γνώμη, εντί ταπεινώσει μας, βρίσκουμε κάποιον τρόπο να βοηθήσουμε έναν που έχει γίνει παράλυτος πνευματικά, που δεν ξέρω ποια υπήρξε η αίτια. Μπορεί να είναι και ο ίδιος, μπορεί να είναι και οι γονείς του, μπορεί να είναι και ο δασκαλός του, μπορεί να είναι και ο παπάς, μπορεί να είναι και ο γείτονας, ο πατέρας του, ξέρω εγώ ποιος μπορεί να είναι. Όμως έχω υποχρέωση, εφόσον ξέρω ότι τίθεται εκεί παράλυτος, λόγω μιας υποθέσεως που εγώ δεν μπορώ να την πιάσω, έχω υποχρέωση να τον βοηθήσω. Και όπως είναι ανάγκη να βοηθηθεί ο άνθρωπος υλικός, έτσι είναι ανάγκη να βοηθεί και πνευματικός. Και αν θελήσουμε να κοστολογήσουμε τα πράγματα, πόρο απέχει μία ελεημοσύνη από την άλλη. Η πνευματική είναι πολύ ανωτέρα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει ποτέ σε κανέναν που είναι πεσμένος, αν δεν του δώσεις πρώτα ένα ποτήρι γάλα να σταθεί όρθιος για να του μιλήσει. Θα του ελεείς πρώτα το σώμα και θα του ελεείς την ψυχή. Έτσι άλλωστε ο Χριστός μας έκανε εκεί έξω στην έρημο, τους εθεράπευσε όλους τους ασθενείς και έπειτα τους μιλούσε τρεις ημέρες. Όχι 10 λεπτά και 15 που θέλουν κύριοι κύριοι γιατί κουράζονται οι κανακάριδες σήμερα. Τρεις ημέρες, διαβάστε τη γραφή, τρεις ημέρες τους μιλούσε. Και δεν έφυγε κανένα. Λοιπόν, αυτό είναι στην περίπτωση αυτή. Όταν βλέπουμε τέσσερις ανθρώπους ενωμένους, δώσανε τα χέρια και όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν δώσανε τα χέρια μόνο, δώσανε και τα πορτοφόλια. Πράγμα το οποίο σε εμάς δεν συμβαίνει. Μπορεί να νησέψουμε, μπορεί να προσευχηθούμε, αλλά για να βάλουμε το χέρι να βγάλουμε οβολόν, δεν το βάζουμε. Έχει κάβουρα μέσα. Ναι. Σκεφτείτε το αυτό που σας λέγω και θα το δείτε και στην πράξη. Ενθουσιαζόμεθα καμιά φορά, ακούγοντας κάτι το θερμό και το αναγκαίο. Και παίρνουμε μια απόφαση. Θα δώσω 1000 δραχμές. Σε μία ώρα έχουν γίνει 500, και σε 2 ώρες έχουν γίνει 200, και σε 3 ώρες έχουν ξεχαστεί τελείως. Αυτοί είναι, θα εμείς. Εμείς είμαστε ντενεχέδες. Καθίμεθα κοντά στη φωτιά. Είμαστε κόκκινοι. Αραιώνουμε λίγο από τη φωτιά. Γινόμαστε κρύοι πάλι. Αυτοί είναι, θα εμείς. Όσον θα έπρεπε να είμαι, θα πάντοτε συνεπείς. Εκείνα τα οποία το Πνεύμα το Άγιον εσείς αμέσως μας έβαλε στο νου. Εν πάση περιπτώσει. Έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί στην πόρτα. Και μη δυνάμενοι προσεγγίσει αυτό δια των όχλων, απεστέγασαν τη σκεπή όπου είναι. Και ορίξαντες χαλώσει των κράβατων εφό ο παραλυτικός κατέστητο. Φτάσαν μέχρι στην πόρτα. Φανταστείτε, μεταφερθείτε εκεί, σε αυτό το θέαμα. Να σου ένα παράλυτο. Τι συγκινητικό, τι πιο έτσι συναισθηματικό πράγμα. Κάντε στην άκρη, ρε παιδιά, εσύ έχετε τα ποδάρια σας, εμείς έχουμε τα χέρια μας. Κάντε στην άκρη, ουδείς. Ουδείς μέριασε στην πόρτα να περάσει ο παράλυτος για τον Χριστό. Εδώ είναι η εικόνα που συνέβη στο Ζακχαίο. Και δεν είναι δύνατο η δύν των Ιησούν ότι την ηλικία μικρός είναι. Ο κόσμος που του έμπαινε μπροστά τον δυσκόλευε να δει τον Χριστό. Όμως δεν στάθηκε εκεί, ούτε απαγοητεύτηκε, ούτε παρετήθη. Παρέκαμψε και έφτασε στη Σικομορέα. Ανέβηκε επάνω και έχουμε τα επιχειρήματα τα σωτήρια. Οποιαδήποτε περίπτωση και αν μπει εμπόδιο στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση να συναντήσει τον Χριστό, θα την υπερκυλήσει οπωσδήποτε. Είναι τόσο εφευρετική η αγάπη, είναι τόσο εφευρετική η δίψα προς τον Χριστό, που οτιδήποτε και αν σε δει θα το υπερκυλήσει. Μπορούσε να μηχανευτεί νους, να πάει να χαλάσουν το ξένο σπίτι. Τι να κάνουνε, να σπάσουν ένα κεραμίδι, να ρίξουν μια βελόνα κάτω. Εδώ πρόκειται να κατεβάσουν κρεβάτι ολόκληρο.
Για να κατεβάσουν κρεβάτι ολόκληρο. Πρέπει να αποσυγάσουν την στέγη. Να βγάλουν τα κεραμίδια. Να πάρουν πριόνια και να κόψουν κατά αναλογία. Και να αναλάβουν την ευθύνη να αντικαταστήσουν. Να τακτοποιήσουν αυτό που έκαναν στη στέγη του άλλου. Είναι μικρό πράγμα αυτό. Θα λέγαμε είναι χιλιάδες δραχμές σήμερα, έτσι. Εμείς ανήμεθα φτάσαμε στην πόρτα στο πολιτικό. Όμως πού το σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Και έμεινε η υπόθεσή τους γραμμένη στην αιωνιότητα. Και εφόσον υπάρχει κόσμος και εφόσον διαδίδει το Ευαγγέλιο, πάντοτε θα γίνεται συζήτηση για αυτή την πίστη την πραγματική. Αυτή είναι η πίστη των ανθρώπων αυτών, δια αγάπης ενεργουμένη. Δεν είναι πίστη σκληρά, πιστεύω όπως πιστεύει και ο διάβολος και φρύτη, αλλά το αποδεικνύει με όλη τη θυσία. Αυτό το θέλει ο Θεός. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Το θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα. Και το έκαναν αυτοί οι άνθρωποι όπως το βλέπετε. Εφηρμόστε ακριβώς αυτό, η πίστη, εν αγάπη ενεργουμένη. Ένωσαν τα πορτοφόλια τους και ίσως ο ένας να μην είχε, θα τα βάλε ασφαλώς ο άλλος. Έπεισαν, εκουράστηκαν ίσως να πείσουν το σπιτονικοκύρι να δεχτεί να του χαλάσουν το σπίτι. Και αν μένει το καλό στο σπιτονικοκύρι και πιστός, θα έλεγε χαλάλι. Εάν όχι, θα έλεγε ανάθεμα τον έβαλα μέσα αυτόν και μου χαλάσαν το σπίτι και θα μου το φτιάξουν αυτοί. Καταλαβαίνετε πόσα εμπόδια μπορούσε να έφερε ο Σατανάς και την ώρα μας το νουν, μας τα πάντα, προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Τώρα εδώ θα μπορούσε να πει κανείς, Κύριε, είσαι Θεός? Ναι, είμαι. Δεν ξέρεις τι γίνεται στην πόρτα απ' έξω? Πώς δεν το ξέρω? Έτσι φωνάει λοιπόν να μεριάσουν αυτοί από εκεί πέρα? Δεν τους φώναξε να μεριάσουν. Τους άφησε να εκδηλωθεί η πίστη των ανθρώπων αυτών. Να φτάσει στο σημείο αυτό, να μείνει στην αιωνιότητα και να μείνει ένα κόλαφο για όλους τους ανθρώπους που λένε μου είναι δύσκολο, είναι αδύνατο. Ποιος το λέει αυτό τώρα? Ποιος το λέγει ότι είναι αδύνατο? Δύσκολο μπορεί να είναι, γιατί είναι το σωστό, για να το επιτρέπει ο Σατανά, για να το θέλουμε εμείς όπως πρέπει. Όμως δεν είναι αδύνατο. Θα μπορεί ο άνθρωπος, αν θελήσει, να το κάνει. Τώρα ορισμένοι βέβαια θα κατηγορούσαν και αυτούς που δεν έκαναν. Εάν υπάρχει ανθρωπιά, σήμερα είναι πολιτισμένος ο άνθρωπος. Βλέπει την άλλη πόρτα και ενδιαφέρουσα και φωνάζει, δίνει τη θέση. Αυτοί δεν έδωσαν τη θέση τους εκεί πέρα. Άμα πιστεύεις πραγματικά, το θα μου πεις αν δίνεις τη θέση σου. Ποιος μιλούσε και θα δώσουμε τη θέση? Εγώ μιλούσα. Ο Θεός μιλούσε. Και όταν μιλάει ο Θεός, αλίμον από τον άνθρωπο που έχει περιθώριο να καταπιαστεί με δευτερεύοντα πράγματα. Δευτερεύοντα θα φαινόταν σε αυτούς. Κρεμασμένοι εκεί, πού να δώσουν θέση? Θεωρούσαν σε αυτούς τους ευτυχείς και θεωρούσαν ταυτόχρονα αδυστυχείς οποιαδήποτε αγαθοεργία και αν έκαναν προς τον συνάνθρωπο, να μην χάσουν, δεν ήθελαν να χάσουν ούτε ένα σίγμα από αυτά που έλεγε ο Χριστός μέσα εκεί. Δεν τους κακίζω τους ανθρώπους. Δεν μπορώ όμως εγώ να φτάσω στο σημείο αυτό που είχαν φτάσει οι άνθρωποι εκείνοι για να κρεμαστούν από τον Χριστό. Δεν έχω τέτοια δίψα. Δεν έχω γίνει έλαφος ακόμη να τρέχω σφυρίακα στον υδάτων. Δεν έχω γίνει έλαφος. Χαρά στους ανθρώπους που έχουν γίνει λάφια τέτοια. Ούτε λοιπόν οι μεν μπορούν να κατηγορηθούν. Όχι. Ούτε ο Χριστός. Ο Χριστός γνώριζε τι θα γίνει και το άφησε να γίνει για να το βλέπουν οι άνθρωποι τι είπα να πει πίστη στον Χριστό. Εν πάση περιπτώσει. Άρχισαν να κόβουν, τα έπεσαν φριονίδια κάτω, τα έπεσαν κάρα κεραμίδι σπασμένο, τα έπεσε σκόνη κλπ. Ούτε μία συζήτηση, ούτε μία διαμαρτυρία. Και σε λίγο να βλέπεις να κατεβαίνει κάτω τι, ολόκληρο κρεβάτι με παράλληλο τον άνθρωπο. Και να σου μπροστά. Χωρίς καμιά διαμαρτυρία, σαν να ήταν το φυσικότερο πράγμα. Και γυρίζει ο Χριστός και λέει, ειδών βέβαια την πίστη αυτών, είπε το παραλυτικό. Τέκνον αφεοντέχει οι αμαρτίες. Παράξενο πράγμα αυτό. Μόνο αυτό δεν περίμεναν να ακούσουν ούτε οι παρευρισκόμενοι,
ούτε οι φέροντες. Μόνο αυτό δεν μπορούσαν να περιμένουν να ακούσουν. Με αποτέλεσμα είναι βέβαια ότι ο Κύριός μας ενήργησε όπως θα έπρεπε να ενεργήσει. Εμείς σαν άνθρωποι πάντοτε θέλουμε αυτό που βλέπουμε. Πιάνουμε τις υποθέσεις μας από τα κλαδιά. Δεν πιάνουμε την υπόθεση από τη ρίζα. Βλέπουμε το σώμα χωρίς να βλέπουμε την ψυχή. Ασθενεί το σώμα, δεν ξέρουμε διότι ασθενεί η ψυχή. Εάν κάνει διαβάσει τη Σοφία Σιράκ, θα βρει το εξής. Ότι η αμαρτήσασα, ο αμαρτάνων, θέλει εμπεσή η σύρας ιατρού, λέει. Ο αμαρτάνων θέλει να πέσει στα χέρια του γιατρού. Πολλές φορές ο άρρωστος είναι άρρωστος λόγω των αμαρτιών του και είναι ανάγκη ή να προλάβει μια κατάσταση ή να θεραπεύσει μια κατάσταση. Γι' αυτό και στον άρρωστο η Εκκλησία προτρέπει με αφορμή το Ευαγγέλιο ασθενή της εν ημίν να καλέσουν τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να κάνουν σχέλαιο. Γιατί παραδέχεται ότι ασθενεί το σώμα διότι ασθενεί η ψυχή. Ο Κύριος μας τώρα πιάνεται από την υπόθεση από τη ρίζα. Γνωρίζει ότι αυτός είναι παράλυτος εξαιτίας της ζωής του. Η ζωή του ήταν τέτοια που τον έφτασε μέχρι παραλυσία. Για να σωθεί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι να του φτιάξουμε το σώμα, εύκολο πράγμα είναι αυτό. Αλλά το σώμα σε λίγα χρόνια θα πεθάνει. Χάθηκε το θαύμα. Το θέμα είναι να του θεραπεύσουμε την ψυχή πρώτα. Και γι' αυτό αρχίζει από εδώ. Δεύτερον, η αμαρτία γίνεται στη γη και πρέπει να θεραπευτεί στη γη. Μην περιμένει ο άνθρωπος να αμαρτήσει στη γη και να θεραπευτεί στον ουρανό. Εδώ. Γι' αυτό να φροντίζει πριν φύγει εκ του κόσμου τούτου να φύγει τακτοποιημένος με τις αμαρτίες του. Ο κόσμος που βρισκόταν εκεί πέρα σκανδαλίστηκε. Κατ' εκδοχήν οι Εβραίοι. Οι γραμματείς λέει που ευρέθηκαν εκεί, στην έστω γραμματέο, καθήμενοι διελογίζοντο, όταν ήκουσαν τα λόγια ότι τέκνουν αφιοντές οι αμαρτίες, τι ούτω ούτω λαλή βλασφημία. Το να συγχωρήσει κάποιος αμαρτίες θα πρέπει να είναι Θεός. Δεν μπορεί ο καθένας να τη συγχωρήσει. Τι δύναται αφιένε αμαρτίες ή μη είσαι ο Θεός. Αυτό το δικαιολογητικό, αυτό είναι που τους εσκανδάλισε τους ανθρώπους αυτούς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τις αμαρτίες συγχωρεί ο Θεός. Δεν τις συγχωρούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να λάβουμε σοβαρός υπόψη των τρόπων της ενεργείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Εκκλησία η Ορθόδοξος δεν συγχωρεί αμαρτίες. Συγχωρεί ο Χριστός δια της Ορθοδόξης Εκκλησίας και δι' δια του κλήρου της αμαρτίας. Παραδείγματι, αν θα ακούσετε έναν καθολικό ιερέα θα πει «Εγώ σε συγχωρώ». «Εγώ σε βαφτίζω». «Εγώ σε στεφανώνω». «Εγώ». Όσον στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αυτό. Ο Ορθόδοξος λέγει «Σύ Κύριε, ως της είπας». Όσαν δέσετε επί της δίδε δεμένα και όσαν λύσετε λυμένα, λύσε και του δούρου σου. Σύ Κύριε. Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες. Ο Χριστός συγχωρεί τις αμαρτίες. Πολύ σωστά. Οι Εβραίοι ξέραν, το είχαν πιάσει σωστά αυτό το θέμα, με βάση αυτά που διάβαζαν, ότι ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Διότι όμως τον Κύριό μας δεν τον έπιαναν για Θεό, αλλά τον έβλεπαν μόνο σαν Υιόν της Μαρίας και του Ιωσήφ, γι' αυτό ακριβώς δεν του ανεγνώριζαν αυτό το πράγμα και του λένε ότι βλασφημεί. Βλασφημώ παναπεί βλάπτω την φήμη μου. Η φήμη της αφέσεως των αμαρτιών είναι στο Θεό. Όταν εγώ το υποκλέπτω αυτό,
βλάπτω την φήμη αυτού. Βλασφημεί, λέει αυτός, διότι πώς μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, πόσο να είναι μία εργασία που πρέπει να την κάνει μόνο ο Θεός. Αυτός δεν μπορεί, δεν είναι Θεός. Δεν το πιάνουν αυτό το πράγμα ότι είναι και Θεός. Ο Χριστός μας άφησε αμαρτίες, ο Θεός ανθρώπου. Και ο Θεός Θεού. Και το Χριστός μας δεν είναι Υιός ανθρώπων, δεν είναι άνθρωπος. Ανθρωπίνη νόπτην φύση φέρει. Μέσα όμως υπάρχει και Θεός. Βλέπει σώμα απ' έξω να μιλάει, να τρώει, να κοιμάται κλπ. Όπως είναι ο άνθρωπος. Αλλά όμως εσωτερικός είναι Θεός. Και ως Θεός αφήνει τις αμαρτίες του ανθρώπου εκείνου και αρχίζει από την αρχή όπως πρέπει ο άνθρωπος να ενεργεί σε παρόμοιες περιπτώσεις. Έχουμε μπροστά μας έναν ασθενή. Εάν υπάρχουν δύο στο σπίτι, ο ένας πρέπει να πάει για τον παπά και ο άλλος πρέπει να πάει για τον γιατρό. Εμείς όμως και στο θάνατο ακόμη πεθαίνει ο άνθρωπος και την ώρα ακόμη του θανάτου δεν του πάμε παπά. Δεν του κάνουμε φιέλαιο. Δεν τον εξομολογούμε. Δεν τον κοινωνούμε. Και ζητάμε πολλά και στον ιερέα, τελευταία στιγμή που είναι πλέον σε κόμμα πεσμένος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, να του βάλει με το δάχτυλο μέσα τη Θεία Κοινωνία. Μα η Θεία Κοινωνία δεν είναι για τους νεκρούς, είναι για τους ζωντανούς. Αλλά διότι υπάρχει η πρόληψη ότι αν του φέρω τον παπά ή αν του μιλήσω για Θεία Κοινωνία, ή αν τον κοινωνήσω θα φοβηθεί ή θα πεθάνει κλπ. Με βάση αυτό πολλοί άνθρωποι δεν βοηθούν τους ανθρώπους στις δύσκολες καταστάσεις αυτές. Και λέγα κάποτε και παρεξηγήθηκα που δεν επιτρέπεται αυτό. Εάν ποτέ σας θέλετε κάποιον να τον εκδικηθείτε, δεν επιτρέπεται αυτό να του ευχηθείτε. Να βρεθεί μετά απίστων ανθρώπων την ώρα του θανάτου. Και αν θέλετε κάποιον να τον ευλογήσετε και να του ευχηθείτε, να του ευχηθείτε να βρεθεί σε περιβάλλον χριστιανών ανθρώπων την ώρα του θανάτου. Για να ενεργήσουν οι άνθρωποι και τον βοηθήσουν τα δέοντα όπως πρέπει. Να τον αμπαλάρουν σωστά και να τον ταχυδρομήσουν ασφαλώς. Αλίμον από αυτούς οι οποίοι κλείνουν τον παπά έξω εφόσον ζει ο άνθρωπος και τον καλούν έπειτα να έρθει και δεσπότης να έρθει και χοροδία να είναι. 500 δεσποτάδες να διαβάζουν στο κεφάλι του εφόσον εσύ τον εσφράγησες και τον έστειλες για τον διάβολο, δεν πρόκειται να τον βοηθήσεις καθόλου. Πρώτο το θέμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Πόσοι άνθρωποι ζητούν αλλού τις ευθύνες, εφόσον είναι η αμαρτία η ευθύνη. Μου φέρεται παράλυτον. Εξαιτίας σύνης είναι παράλυτος. Εξαιτίας αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν πρώτα η αμαρτία του να τακτοποιηθεί και έπειτα η παράλυση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει πολλά δώρα στην Εκκλησία και στους Αγίους, αλλά ουδέποτε έδωσαν τις αμαρτίες των. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλες φιλανθρωπίες, αλλά ουδέποτε έδωσαν τις αμαρτίες τους, ουδέποτε εξομολογήθηκαν. Αν θα ανατρέξω για λίγο στην περίπτωση του Ιωνά, δεν θα ήταν άσχημο στην ώρα αυτή. Όταν ο Ιωνάς έφευγε από προσώπου Κυρίου και γύρισε η θάλασσα εναντίον του και εναντίον όλων που συνέπλεον, τι έκαναν τότε οι άνθρωποι? Πέταξαν τις αποσκευές στη θάλασσα. Κάμανε αβαρία. Αλλά η θάλασσα, λέει, κλειδονίζεται επί το μάλλον. Έπειτα σκέφτηκαν να γυρίσουν και να επιστρέψουν στη στεριά, να βγάλουν τον Ιωνά. Και γυρίζοντας το καράβι προς τη στεριά, άρχισε να φυσάει απ' έξω προς τα μέσα. Ούτε εκεί θα πάτε. Μόνο όταν πέταξαν τον Ιωνά στη θάλασσα, τότε σταμάτησε ο κλείδων. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τέτοιοι υπάρχουν, και νέοι και νεάνιδες και κύριοι και έργανοι και επιχειρηματίες και κληρικοί και λοιποί, οι οποίοι δεν προσέχουν το θέμα των αμαρτιών των και αναζητούν απ' έξω τη δυσδαιμονία, είτε στη δουλειά τους, είτε στην οικογένειά τους, είτε στα παιδιά τους, είτε γενικά στις εκδηλώσεις των. Είναι ο Ιωνάς αυτός που υπάρχει μέσα κάτω στο κήτος. Μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ραγχάζει, ραγχάζει. Αυτός ο Ιωνάς, αυτή η αμαρτία πρέπει να πέσει στη θάλασσα. Δεν φταίνει οι βαλίτσες, δεν φταίνει οι αποσκευές, δεν φταίνει το εμπόρευμα. Η αμαρτία φταίει, λέει ο αυτός,
ο Ιωνάς, εμένα λέει πετάξτε στη θάλασσα και θα γίνει γαλήνη. Έτσι είναι. Η αμαρτία λοιπόν, και υπάρχουν σε πολλούς μας από εμάς σουβάλια αμαρτίες. Από νηπιότητος ακόμα, από 5 χρονών που καταλογίζονται οι αμαρτίες σε κάθε άνθρωπο, υπάρχουν σε πολλούς ανεξομολόγητες. Και έπειτα έχουν δυσκολίες. Δεν πάνε καλά αυτά, δεν πάει καλά εκείνο, δεν μου στεριώνει συμπεθεριό, δεν μου στεριώνει δουλειά, δεν μου στεριώνουν χρήματα κλπ. Ρώτησε να δεις για τις αμαρτίες σου πρώτα. Φτιάξε το θέμα των αμαρτιών σου και όλα έπειτα θα αρχίσουν να πλέουν σωστά. Αν όμως αυτό δεν το κάνεις, μη ζητάς. Πήρα ρε γαδάκι, λέει του Αγίου Νεφταρίου, δεν έγινε τίποτα. Από πότε ήσαν εξομολόγητος, κύριε Γιώργο? Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Και αυτό είναι το θέμα. Και τους πίστησιώντας εν αυτοί του Κυρίου δεηθόμενου. Και τους πίστησιώντας εν αυτοί του Κυρίου δεηθόμενου. Και αυτή η Εκκλησία, όχι με μονομένα αλλά και ομαδικά, δέεται για τους εν πίστησιώντας εν αυτοί. Όχι αυτοί που πηγαίνουν για λόγους άλλους, αλλά από πίστη. Πονοφόσον η αμαρτία που είναι ένα μεσότυχο δυσκολεύει την χάρη, ποιος σου φταίει? Διώξε την αμαρτία να σε εναγκαλίσει ο Θεός. Αυτό που συχαίνεται ο Θεός είναι η αμαρτία. Δεν συχαίνεται εσένα ούτε εμένα. Απόδειξη είναι όταν επέστρεψε ο άστατος Θεός μετανοημένος και εξομολογημένος, έφτασε και τον άρπαξε, τον αγκάλιασε, όπως ήτανε. Δεν τον περίμενε καν να αλλάξει κοστούμι. Τον κατεφύλισε μάλιστα, αναφέρει η Γραφή. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Εδώ λοιπόν ο Χριστός ξεκινάει από την αιτία για να θεραπεύσει τα αποτελέσματα. Όταν πάει μια κοπέλα και δείξει το πρόσωπό της με τα μπιμπίκια στο γιατρό, θα της δώσει αληθεία ο γιατρός ή θα τη ρωτήσει πώς πηγαίνει το σηκώτη της, το εντερό της κλπ. Αυτό θα ζητήσει. Θα ζητήσει να θεραπεύσει την αιτία για να φύγει το αποτέλεσμα που είναι τα μπιμπίκια από το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν κάνει ο Χριστός. Τι μου τον φέρατε, να σας τον δώσω το παλικάρι ξανά να το πάρετε, να πάτε στην ταβέρνα, να πάτε να βγείτε τη βόλτα σας, να κάνετε την τζάρκα σας? Τέτοια θαύματα δεν κάνω εγώ. Εγώ θα κάνω θαύμα αιώνιο και μόνιμο. Θα του θεραπεύσω λοιπόν πρώτα την ψυχή, την οποία εσείς δεν βλέπετε, εσείς βλέπετε το παλικάρι που είναι κάτω και το φέρετε. Και ανοίξτε το πορτοφόλι σας και καλώς σε κάματε. Εγώ θα θεραπεύσω όπως πρέπει, σωστά. Αυτό έχετε λοιπόν αυτό υπόψη. Δεν δέχεται ο Χριστός να του κάνει συζήτηση για το κλουβί χωρίς να του μιλάει για το πουλί. Χριστός ενδιαφέρεται πάντοτε να ομιλεί για το περιεχόμενο. Φανταστείτε τώρα κάποιος νησί να στείλει στη νησί του ένα ωραίο μαργαριτάρι, ένα ωραίο δώρο σε ένα βελουδένιο κουτί κλπ. Και έπειτα από μερικό καιρό να πάει εκεί και να του ομιλεί η μνηστή και λοιπά, αχ αυτό το κουτί, τι ωραίο βελούδο έχει, και να μην του μιλάει για το μέσα, για το μαργαριτάρε, μιλάει για το βελουδένιο κουτί. Και το έχω φυλάξει να μην πάθει τίποτα και το προσέχω. Αυτός περιμένει να μιλήσει για το μαργαριτάρι που είχε μέσα και να μιλάει για το μαργαριτάρι. Έτσι είναι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι, πολλές μανάδες, πολλά αδέρφια, πολλοί γονείς και λοιπά, το προσφέρουν ασθενείς στους ανθρώπους και το μιλούν του Χριστού και το παρακαλούν και της Παναγίας. Μιλούν για το κουτί με το βελούδο. Ξέρεις τι είναι αυτός για μας και λοιπά. Ναι, για το μέσα μπορεί να μου πεις τίποτα. Για την ψυχή σου μπορεί να μου πεις τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Και πολλοί μάλιστα κατηγορούν το Θεό. Έβαλε το χέρι και πήρε ανθρώπους του και λοιπά και μας άφησε έτσι και τα τσιάστα. Δεν ρωτούν την αμαρτία τους. Δεν ξέρω αν θυμίζει κάποτε είχα πει το εξής και το θεωρώ σαν επίκαιρο. Κάποτε δέχτηκα την επίσκεψη 2 κυριών, ήταν αδελφές αυτές. Και ήρθανε και με παρακαλούσανε να τους βρω ένα παιδί. Να το πάρουν, να το υιοθετήσουν και τα τσιάστα. Λέω τέτοια αναθέματα δεν κάνω εγώ. Αλλά και αν θέλετε να ρωτήσετε ακόμη, δεν έχω υπόψη μου τίποτα. Αν λέω ο Θεός είσαστε άξιες να κάνετε παιδιά, θα σας έδινε παιδί. Αν πάλι δεν εκάμετε, αετιάστε και θα φέρετε το σταυρό σας. Λέει λοιπόν μία, κάτι δεν θυμάμαι τι μου είπε, και τη λέγω, δεν είσαστε έγαμος? Λέει ναι. Έχει πεθάνει, λέει ο σύζυγος.
πόσα παιδιά θα κάματε. Λέει, ένα λέει. Γιατί δεν κάνετε άλλο. Ένα λέει, τόσο μυαλό είχαμε τότε. Καλώς. Εφόσον έχετε παιδί. Δεν έχω, λέει, παιδί. Τι έγινε το παιδί. Λέει, πέθανε το παιδί. Σε τι ηλικία πέθανε το παιδί. 30 ετών φάνηκε μου. Λέω, από αρρώστηση λοιπόν. Όχι, και να ξέρεις ένα παιδί και τούτο και άρχισε να μιλάει και το παιδί και λοιπά. Και να μου κατηγορεί το Θεό που της πήρε το παιδί και δεν θα είχε την ανάγκη τώρα να πάρει ένα άλλο παιδί να υιοθετήσει για να την υποστηρίξει τα γεράματά της. Το παιδί λοιπόν αυτό, εκνεύοντας τη συζήτηση επάνω, πληροφορήθηκα ότι σκοτώθηκε στη θάλασσα. Ήταν ανήμερα το πρωί-πρωί της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Επήγε στη θάλασσα με δύο φίλους του και έκανε βουτιές. Και στη βουτιά μέσα χτύπησε σε ένα κοντρόνι και σκοτώθηκε. Όταν έμαθα αυτό, λέω, καλά, τι παιδί ήταν αυτό που την ανήμερα της Παναγίας το πρωί, αντί να πάει στην εκκλησία, επήγε στο μπάνιο. Δεν το καταλαβαίνεις, όταν μακρύνεσαι από τον αυτόν, χάνεσαι και τα διάστα. Τέλος πάντων μου το κάλυψε τα συνηθισμένα, έτσι τα παιδιά σήμερα, λέω ότι υπάρχει δάχτυλο σήμερα. Αποτέλεσμα είναι ότι είχε χωρίσει και μία, γιατί υπάρχει τον άντρα, και υπάρχει τη γυναίκα, και είχε αφήσει αυτόν με τρία παιδιά. Όμως για τη μάνα ήταν ο Θεός τους. Ούτε μία συζήτηση έκανε για τη ζωή του, την άσυλη, ή το γιατρό δεν ήταν στον χρόνο. Ούτε μία συζήτηση έκανε για τη ζωή του. Τον έβλεπε σαν σάρκα, τον έβλεπε σαν σώμα, τον έβλεπε σαν παιδί. Ναι, γεια σου, με χαρά. Αλλά αυτό το κλουβί, ναι, θα είχε και ένα πουλί. Δεν μου μίλησε καθόλου για το θέμα της ψυχής του. Καταλάβατε. Και δεν είναι η μόνη. Είναι πολλοί κόσμος. Αν σας πω το 90% των ανθρώπων και δι των θρησκευομένων, δεν βλέπουν την υπόθεση από απόψεως πνεύματος, ψυχής μέσα, αλλά το βλέπουν εξωτερικό στο θέμα και κόπτονται τι είναι τρόπο θα βοηθήσουν τα παιδιά να τους κάνουν ανωτέρα, ανωτοτέραν την ζωή των, να τους αφήσουν κινητά, ακινητά όσο μπορούν για να ζήσουν μια ζωή καλά. Χωρίς να διαβλέπουν μέσα και την αθάνατο αυτή ψυχή, την οποία ο Χριστός δαχτυλοδειξεί και από εκεί ξεκινάει. Λέει για την ψυχή του πρώτα. Αυτό λοιπόν, όπως σας λέγω, έγινε ένα εμπόδιο σε αυτούς που σκανδαλίστηκαν. Ο Χριστός μας σαν Θεός τους έπιασε τη σκέψη και του λέει, τι διαλογίζεστε διαλογισμούς πονηρούς μέσα σας, τι είναι αυτά που σας απασχολούν. Είναι και Θεός, γιατί αν είστε Θεός, πώς θα ήξερε τι λένε αυτοί μέσα του. Ρητός που αποδεικνύεται η Θεότητα του Ιησού. Και τους λέγει εκείνο το κλασικό, τι είναι, λέει, ευκοπότερον υπήν. Αφαιοντές οι αμαρτίες σου ή άρων των κραβατών σου και περιπάνω. Εσείς περιμένετε να δείτε ένα παράδειγμα να τους πω, ώστε να καταλάβετε κάτι είμαι. Τώρα εγώ που μιλάω σωστά και αρχίζω από την ψυχή, αυτό το ξέρετε. Δεν το πιάνετε εσείς αυτό το θέμα. Και για να σου αποδείξει λοιπόν αυτό το πράγμα, γυρίζει στον παράδειγμα και του λέει, σήκω, του λέει, πάρε τον κραβατό σου και περιπάτε. Και παίρνει αυτό το κρεβάτι, που ασφαλώς δεν ήταν κανένας ράντζος, γιατί σε ράντζο επάνω δεν μπορεί να μεταφέρει σε ολόκληρον άνθρωπο, κάποιο βάρη κρεβάτι που δύσκολα κι ένας πολύ δεμένος άνθρωπος μπορεί να πάρει ένα κρεβάτι στον ώμο, και έτσι πέρασε πλέον έναντι αυτό και έμειναν αυτοί με ανοιχτό το στόμα. Αυτό έκανε εκεί. Τώρα, εγώ θα ήθελα αυτό να σας το συνδέσω. Είπε, για να δείτε ή να είδείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει το δικαίωμα, την εξουσία που αφιένει τις αμαρτίες επί της γης, γυρίζει, ότι δεν είμαι μόνον άνθρωπος, είμαι και ο Υιός του ανθρώπου, όχι ανθρώπων, εγώ μα Αθανασίου και Ασίμος, της Κωνσταντίνου και Μαρίζα κλπ. Αυτός είναι άνθρωπος μόνον από έναν άνθρωπο. Το υπόλοιπο είναι από το Πνεύμα του Άγιον. Χριστός μας είναι απάτορ, αμήτωρ αγενεολόγητος. Απάτορ κατά το ανθρώπινο και αμήτωρ κατά το θείον. Σαν άνθρωπος έχει μητέρα, δεν έχει πατέρα. Και σαν Θεός έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα. Γι' αυτό λέγεται Υιός ανθρώπου αυτός, εμείς λέγομεθα Υιοι ανθρώπων. Αυτή την εξουσία λοιπόν ο Χριστός δεν την πήρε μαζί του και προσέξετε το λόγο των ημερών. Όταν ανέστη ο Χριστός μας, την ίδια μέρα το βράδυ που διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου, τα πρώτα λόγια που τους είπε δύο φορές ειρήνη μου. Και στη συνέχεια θα σας το διαβάσω από μέσα για να έχει και το βάρος κατά κάποιον τρόπο του Ευαγγελιστού όπως ακριβώς το αναφέρει. Ευχαριστώ.
Θα διαβάζω στο 20ο κεφάλαιο, στίχος 19. Ούσις ούνο ψίας η ημέρα εκείνη, βράδυ δηλαδή, κοινιά των Σαββάτων, Κυριακή το βράδυ, και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθαν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον. Και λέγει αυτή, ειρήνη μην. Και τούτο λοιπόν έδειξαν αυτή τα χείρα και την πλευράν αυτού. Και χάρισαν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο. Είπενουν αυτοί ο Ιησούς πάλι, ειρήνη μην. Καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Εγώ θα φύγω. Με ό,τι εξουσία με έστειλε εμένα εδώ και υπάρχω, στέλνω εγώ τώρα σας. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτή, λάβετε πνεύμα Άγιον. Πριν της Πεντηκοστής, του δίνει πνεύμα Άγιον, ειδικό, περ του δεσμήν και λύει. Τι να το κάνουν το πνεύμα το Άγιον. Αν την αφήσετε τα σαμαρτίες, αφήνεται αυτή. Αν την κρατείτε και κράτητε. Δεν την πήρε λοιπόν μαζί του την εξουσία ο Χριστός που είχε, να δείτε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου, την άφησε στους μαθητάς, στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι σε αυτούς που χειροτώνησαν, οι άλλοι στους άλλους, οι άλλοι στους άλλους, και μέχρι τη σήμερα, δια της διαδοχής αυτής, υπάρχει αυτή η εξουσία επί της γης. Τα αμαρτήματα γίνονται στη γη και πρέπει να συγχωρηθούν στη γη. Και αλίμον από τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι δεν θέλουν σώνει και καλά να εξομολογηθούν τα αμαρτία τους, που ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο για να συγχωρήσει.